centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Τσούλη. Και καλή δουλειά στη νέα σας θέση, έτσι. Όπως το είπατε. Πολύ υπεύθυνη θέση και ειδικά στα δημοτικά μας σχολεία. Ναι, σίγουρα. Έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Το βλέπετε όλοι, ειδικά με το ζήτημα του κορονοϊού, πέρα από τα γνωστά παιδαγωγικά ζητήματα της τελέχωσης των σχολείων που έχουμε κάθε χρόνο. Αυτό έλεγα και με την κυρία Βασιλιάδου νωρίτερα, ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή τέτοια ζητήματα συζητούσαμε. Πώς πάνε τα βιβλία, πώς πάνε οι καθηγητές, αποσπάσεις και τα λοιπά, τι γίνεται και με το προσωπικό, αλλά σχολεία και κατάσταση των σχολείων. Αλλά φέτος δεν συζητάμε καθόλου γι' αυτά και συζητάμε ακόμη και το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, πότε θα χτυπήσει κουδούνι, φανταστείτε. Ναι. Πράγματα που θεωρούσαμε αυτονόητα εννοείται τις προηγούμενες χρονιές. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών, πάντα μας απασχολούσε τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και όλα τα στελέχη. Ένα παιδί όταν έρχεται στο σχολείο με δύο πόδια, με δύο χέρια, με δύο μάτια, έτσι καταλαβαίνετε πρέπει να γυρίσει. Σωστά. Και πίσω. Σωστά. Άρα το ζήτημα της ασφάλειας πάντα ήταν ένα ζήτημα υψηλής στόχευσης για τα σχολεία και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Απλά τώρα έχει έρθει με μια μεγάλη επίταση λόγω του κορονοϊού. Εκεί πέρα υπάρχουν οδηγίες και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και επικαιροποιούνται, όπως ξέρετε, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα από στιγμή σε στιγμή, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα το ζήτημα της ασφάλειας. Ναι. Νομίζω πρώτα πρέπει να είμαστε υγιείς, όπως λέμε, και μετά να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Άρα, ας κλείσουμε πρώτα το ζήτημα του πώς θα εξασφαλίσουμε την υγεία των μαθητών μας στους χώρους μάθησης και μετά θα λύσουμε τα προβλήματα και του προσωπικού και των ελλείψεων που υπάρχουν. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα του Υπουργείου Παιδείας. Είστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, το πώς θα λειτουργήσουν και τα δημοτικά, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί ακούμε διάφορα πράγματα. Πέρα από την ημερομηνία έναρξης, ακούμε όχι θα μπορούν να έχουν να συνεχίσουμε το εκπεριτροπής, ναι, το μέρα παραμέρα, όχι τις μάσκες, όχι χωρίς τις μάσκες, όχι μια μέρα να πάω, μια μέρα να μην πάω. Τι θα γίνει? Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, αντιλαμβάνεστε ότι μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική ηγεσία και μια θέση που έχουμε εμείς στα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να δουλεύουν σε πολλά σενάρια. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Για όλα. Το να σας πω ότι δεν δουλεύουμε σε διάφορα σενάρια θα ήταν λάθος και θα ήταν από μέρου μας αυλησία μεγάλη. Μέχρι και μεγάλη. Το σενάριο της κάμερας. Δουλεύουμε από αυτή τη στιγμή, μάλιστα, πάρα πολλά σενάρια στο μυαλό μας, τόσο όπως σας είπα ως στελέχη, όσο και ως πολιτική ηγεσία, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, όχι να μας προλαβαίνουν αυτές, για να δούμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσουμε. Και τα σενάρια, όπως είπατε, είναι πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να τα υπεραναλύω. Όχι, αλλά αν μπορείτε να μας πείτε τουλάχιστον το επικρατέστερο κατά τη γνώμη σας, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, αν ανοίγαν αύριο τα σχολεία, ποιο σενάριο θα εφαρμόζαμε? Εγώ πιστεύω ότι το επικρατέστερο σενάριο. Ρωτάτε τώρα την προσωπική μου γνώμη. Βέβαια, δεν δεσμεύεται κανείς, ναι, ναι, ούτε είναι θέση του Υπουργείου. Όχι, την προσωπική σας γνώμη, ναι. Η δική μου γνώμη θα ήταν το καλύτερο ίσως να λειτουργούσαμε εκ περιτροπής. Δηλαδή με τον τρόπο που κλείσαμε τα σχολεία, κύριε Ξανθόπουλε. Κάπως έτσι, με την έννοια να είναι μισά τα τμήματα σε δυναμικότητα, ναι, ώστε να τηρούμε και τις αποστάσεις ασφαλείας και όλα τα πρωτόκολλα που είχαν τεθεί. Ναι, και να λειτουργεί το διαζώσεις μοντέλο όσο το δυνατόν καλύτερα. Έστω και αν τα παιδιά πηγαίνουν μισές μέρες σχολείο. Mm. Τώρα για τις άλλες μισές, πώς θα λειτουργήσει το μοντέλο της εξαποστάσεως, το οποίο παρόλα τα προβλήματά του, όπως ξέρετε, ήταν πολύ πετυχημένο για πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, να δούμε πώς μπορούμε να το ενσωματώσουμε και αυτό σε μια, αυτό που ονομάζουμε εμείς οι παιδαγωγοί, υβριδική λειτουργία. Δηλαδή μισό διαζώσεις, μισό ψηφιακό. Είναι καινούργια πράγματα τα οποία από τους συνδικαλιστές όμως εκεί πάρα πολλές αντιρρήσεις. Η κάμερα, θυμάστε τι, κύριε Ξανθόπουλε, τι είχε προξενήσει, και όχι μόνο για τα δημοτικά, και για τα γυμνάσια και για τα λύκεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι που αντιδρούν σε αυτό. Κοιτάξτε, σαφέστατα αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων, των καμερών, ναι, και όλα αυτά. Αλλά μπροστά στις προκλήσεις των καιρών τι πρέπει να κάνουμε, να τα φοβηθούμε? Ήταν και οι λουδίτες παλιά στην Αγγλία που έσπαζαν, ας πούμε, τις μηχανές για να μην χάσουν τη δουλειά. Σωστό, τους, ναι, οι εργαζόμενοι. Ναι. Νομίζω ότι η κοινωνία μας πάει κάπου αλλού.
πάει στην ψηφιακή τεχνολογία, πάει στην ενσωμάτωση όλων αυτών των πραγμάτων. Και εδώ εμείς δεν είμαστε για να γυρίσουμε πίσω. Είμαστε για να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, όχι για να αρνηθούμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει μπει πια για τα καλά στα χέρια μας και στα σπίτια μας. Για να μας διευκολύνει, ίσως όμως και όχι να είναι ο κανόνας, γιατί άλλο η τάξη κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί την τάξη να την υποκαταστήσει κανένα κομπιούτερ, καμιά εικόνα. Σε αυτό θα προσυπογράψω. Η σχέση που αναπτύσσεις στο διαζώσεις διδασκαλία ο μαθητής με το δάσκαλο είναι αναντικατάστατη. Από την άλλη όμως, τα εργαλεία δεν έρχονται να υποκαταστήσουν το δάσκαλο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Έρχονται να βοηθήσουν και να διευκολύνουν το έργο του. Και όλο αυτό γίνεται για το πώς θα ενσωματώσουμε με βέλτιστο τρόπο αυτά τα εργαλεία στη διδασκαλία μας. Με τον τρόπο που εσείς περιγράψατε. Να μην γίνονται εμπόδιο για μας. Να σας πω κάτι απλό. Το βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια τεχνολογία. Ναι. Η τεχνολογία αυτήν εφευρέθηκε πριν κάποια χρόνια. Όταν μπήκε, είχε έναν τρόπο να χρησιμοποιηθεί. Μέχρι τότε είχαμε τον προφορικό λόγο. Με τον ίδιο τρόπο, βάζουμε τώρα και μια τεχνολογία που είναι υπολογιστές. Ή οτιδήποτε ονομάζουμε ως τεχνητή νοημοσύνη. Ο τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό το εργαλείο είναι με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το βιβλίο. Σαν να μην καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται οδηγίες. Γιατί ξέρετε, και το βιβλίο πρέπει να το ανοίξουμε, να το βάλουμε με μια σειρά, να διαβάσουμε. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να οδηγηθούμε οι εκπαιδευτικοί σε μια συνεργασία με τις μηχανές. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος εκεί οδηγείται. Οι πιο καλοί, τα πιο ας πούμε επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα επαγγέλματα τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο να συνομιλήσει με τις μηχανές. Είναι οι προγραμματιστές, οι αναλυτές, όλοι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε να συνομιλήσουμε με τα εργαλεία, με τις μηχανές. Και ο δάσκαλος, ως ένας εργαζόμενος κι αυτός, θα πρέπει να συνομιλήσει με τις μηχανές. Ή να συμμορφωθεί και να συμβαδίσει με αυτό. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, μια θεωρία. Εγώ εκ πεπιθήσεως τα πιστεύω μου είναι ότι δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Δεν τα υποστηρίζω. Μιλάτε για τους εκπαιδευτικούς. Για τους εκπαιδευτικούς. Μπορώ να το υποστηρίξω ένα τέτοιο σύστημα όταν οι πεπιθήσεις μου είναι άλλες? Να σας πω, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί εκπαιδευτικοί σήμερα θα βρεθούν να είναι αρνητικοί στην χρήση της τεχνολογίας. Στο βαθμό της ή στο πόσο θα την ενσωματώσουν, μπορεί κάποιοι να είναι προβληματισμένοι. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων. Άρα λέτε ότι αυτό που είδαμε στις μέρες του κορονοϊού και στην περιοχή μας, γιατί υπήρξαν και δημόσιες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών τόσο από την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια, συνδικαλιστικές απόψεις που ήταν όχι απλά εναντίον, ήταν, δηλαδή δεν το συζητούσαν καν αυτό το θέμα. Είμαι ενήμερος γι' αυτό. Το γνωρίζω τι έχει συμβεί. Και ίσως να το ξαναβρείτε μπροστά σας, όχι τίποτα άλλο. Θα το ξαναβρείτε ίσως τώρα μπροστά σας. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα που τέθηκε με τις νέες τεχνολογίες ήταν το ζήτημα στην ισότητα πρόσβασης. Δηλαδή, έχουν όλα τα παιδιά τάμπλετ. Έχουν όλα τα παιδιά ίντερνετ. Αυτά τα προβλήματα. Έγιναν πολλά μπερδέματα στο τέλος της χρονιάς γι' αυτό. Ναι. Αλλά σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα που υπήρχαν πάντα στην εκπαίδευση. Ήταν κάποιο παιδί που ήταν στο χωριό. Πώς θα πήγαινε στην πόλη να σπουδάσει παλιότερα? Τώρα αυτό επανέρχεται. Αυτό το λύσαμε κάνοντας, ας πούμε, πολύ ωραίους δρόμους μεγάλους. Το ζήτημα της ψηφιακής τεχνολογίας πώς θα το λύσουμε? Πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλα δίκτυα. Να τους χωράνε όλους, να είναι φθηνά. Για να φέρουμε τη γνώση δίπλα στο κάθε ένα παιδί. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα της πρόσβασης και της ισότητας που τέθηκαν έτσι και σωστά τέθηκαν από τους συνδικαλιστές μας, πρέπει να τα προσεγγίσουμε με μια λογική του να τα λύσουμε, όχι να τα χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία για να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Πρέπει δηλαδή να βελτιώσουμε τις υποδομές μας σε δίκτυα, σε υπολογιστές, σε hardware, σε software, να τα κάνουμε καλύτερα όλα αυτά και να βοηθήσουμε τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση, γιατί ποτέ όλοι οι μαθητές δεν θα έχουν ίσως τις ίδιες ευκαιρίες για μάθηση, αλλά να δώσουμε στα παιδιά που έχουν την ανάγκη τη δυνατότητα να προσπελάσουν τη νέα τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί, νομίζω οι περισσότεροι, το έχουν καταλάβει. Έχουν επιμορφωθεί χιλιάδες ώρες και χιλιάδες εκπαιδευτικοί πάνω στα νέα εργαλεία. Και αυτό φάνηκε από την επιτυχία που σας λέω είχε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Την οποία δεν πρόκειται να την αφήσουμε πίσω, νομίζω, αυτό το πείραμα που έγινε ότι θα ξαναγυρίσουμε στα σχολεία όπως ήμασταν πρώτου κορονοϊού. Τα σχολεία δεν θα γυρίσουν ποτέ σε αυτό το πράγμα. Η νέα πραγματικότητα θα είναι ποτέ, πολύ διαφορετική. Ας μην το είμαστε τόσο απόλυτοι. Μακάρι να ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή, γιατί αν δεν ξαναγυρίσουμε ποτέ. Εννοώ με τον ίδιο τρόπο. Η νέα πραγματικότητα που περιγράφουμε θα είναι λίγο διαφορετική. Και ακόμη και όταν βρεθούν φάρμακα ή εμβόλια, λέτε,
Δεν θα είναι ίδιο το σχολείο μετά. Ναι, ακόμη και έτσι το σχολείο δεν θα είναι το ίδιο. Το σχολείο θα είναι ένα σχολείο το οποίο θα έχει την εμπειρία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης των νέων τεχνολογιών και θα βοηθήσει πιο πολύ αυτούς τους πολίτες του 2040, του 2045, ναι, που φαντάζεστε όταν εμείς ήμασταν μικροί που δεν είχαμε καν κινητά, τι θα έχουν αυτά τα παιδιά στα χέρια τους από νέες τεχνολογίες. Όταν ήμασταν εμείς μικροί, δεν πιστεύουμε ότι θα έρθει το 2000, μας φαίνεται απίστευτο το 2000. Πολύ σωστά, κύριε Ρατσούλη. Τώρα, αυτό, άρα για να το κωδικοποιήσουμε λίγο, αυτό που ζήσαμε ως διαδικασία στα σχολεία στο τέλος της χρονιάς μέσα στον κορονοϊό, δηλαδή την εκπεριτροπή ή τη χρήση τεχνολογίας, ήταν ουσιαστικά μια δοκιμή για να είμαστε όλοι πιο έτοιμοι και σήμερα, κύριε Ξανθόπουλο, το βλέπετε και ως έτσι? Θα μπορούσε να είναι και αυτό, σαφέστατα, ναι, με μια πρόβα τζενεράλε, ας το πούμε. Γιατί απόρρισαν ότι... τότε, γιατί πάντα παιδιά, δύο εβδομάδες ακόμα, τρεις εβδομάδες ακόμα. Να γιατί. Γιατί έπρεπε να το δούμε πώς θα λειτουργεί στην πράξη για τη νέα σεζόν. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι κακό και αυτό. Δηλαδή, όχι, το να δοκιμάζουμε όχι, στην πράξη κάποια πράγματα, να δούμε πώς λειτουργούν όχι, και αν λειτουργούν, νομίζω είναι ο καλύτερος οδηγός μας. Το να φαντάζουμε κάποια πράγματα και να λέω ότι θα πάω να κάνω πειράματα, νομίζω είναι χειρότερο. Όταν τα βλέπουμε στην πράξη, μπορούμε να επανέλθουμε μετά και να τα διορθώσουμε, να δώσουμε μια ανατροφοδότηση, να τα αξιολογήσουμε και να τα κάνουμε ακόμη καλύτερα. Έτσι νομίζω ότι με τη γνώση που έχουμε αποκομίσει και εμείς, ειδικά με τον τελευταίο μήνα λειτουργίας των σχολείων, ότι δίνει οδηγούς προς τους σχεδιαστές της κεντρικής πολιτικής, που είναι το Υπουργείο φυσικά, να πάρουν τις βέλτιστες αποφάσεις για το πώς θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία φέτος και πώς θα αντιμετωπίσουμε πρώτα την ασφάλεια των μαθητών, όπως θα είπα, την υγεία τους, τον δικό τους. Η οποία έρχεται μέσα από τις απολυμάνσεις των σχολείων, την υγιεινή, την καθαριότητα, ναι, την ατομική υγιεινή των παιδιών. Και δεν ξέρω πάνω σε αυτό το ζήτημα, κύριε Ξανθόπουλε, αν έχετε ήδη επαφές με τους δημάρχους και τις σχολικές επιτροπές. Αν θα δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα φέτος. Ήδη από πέρσι οι Δήμοι, όπως ξέρετε, είχαν ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα στον τομέα αυτών και με οδηγίες που είχαν δοθεί από το Υπουργείο. Νομίζω αυτό θα γίνει με ακόμη μεγαλύτερη επίφαση. Ιδιαίτερα από ίσως ο Δήμος Άργους που είχε το ρεκόρ των απολυμάνσεων. Ναι, ο Δήμος Άργους επειδή είχε και... ήταν ο πρώτος Δήμος, ας πούμε, ίσως και στην Ελλάδα. Που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Ναι, που ασχολήθηκε ενεργά με την έννοια ότι του είχε προκύψει το ζήτημα με τη σχολική εκδρομή, όπως ξέρετε, στην Ιταλία. Ναι. Αλλά επειδή ο Δήμαρχος εκεί είναι πολύ ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα υγείας, το είχε δείξει και με το νερό, άλλωστε, που είχε συμβεί στο Άργος οριστικό πριν από 1,5 χρόνο. Είναι πολύ ευαίσθητος σε θέματα δημόσιας υγείας. Έπιασε το ζήτημα από νωρίς και προσπάθησε όχι να καθησυχάσει με λόγια τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά είδατε ότι πήρε πολύ γενναίες αποφάσεις να κλείσει τα σχολεία, να κάνει απολυμάνσεις, παρότι μπορούμε να το θεωρούμε λίγο υπερβολικό το μέτρο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ή να μην προβλεβόταν από τα πρωτόκολλα. Ναι, γιατί η Καστοριά έλεγε δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Ναι, υπήρχε μια δυνατότητα που έλεγαν, αλλά έκανε χρήση όλων αυτών των μέτρων ακριβώς γιατί μπροστά στο ζήτημα της υγείας, στο αγαθό της υγείας, το έβαλε πάνω από οποιαδήποτε πρωτόκολλα και δεν ήθελε να αφήσει ίσως καμία αμφιβολία στα παιδιά και στους γονείς ότι θα γυρίσουν σε ένα ασφαλές σχολείο. Για να μας καθησυχάσει όλους και να μας εξασφαλίσει. Αυτό νομίζω το μοντέλο πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι Δήμοι και στις επόμενες μέρες που θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Πρέπει τα σχολεία να είναι εξοπλισμένα με καθαρίστες πρώτα απ' όλα. Φυσικά με τα ειδικά αντισηπτικά που προβλέπονται. Προφανώς μάσκες για τους εργαζόμενους και όλα τα υπόλοιπα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια μέσα, όπως φυσικά και οι εργαζόμενοι. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί, όπως ξέρετε, έχουν και αυτοί τις ανάγκες, είναι και αυτοί οι άνθρωποι και κινδυνεύουν και αυτοί να κολλήσουν κάτι και οι οικογένειές τους. Επομένως, οι Δήμοι έρχονται και αυτοί να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερη πρόκληση, όπως και εμείς στα σχολεία. Και το ζήτημα της καθαριότητας και της απολύμανσης, όπως το καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο, είναι πολύ κεντρικό στο πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας των σχολείων. Δεν μπορώ όμως να σας πω λεπτομέρειες, γιατί προς την κατεύθυνση αυτή. Θα τα λέμε τακτικά, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί μας αρέσουν τα θέματα της παιδείας, άλλωστε και με τους προκατόχους σας και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε πάρα πολύ συχνή επικοινωνία, μας αρέσουν αυτά τα θέματα. Κύριε Ατσούλη, νομίζω ότι τα θέματα. Και θα τα λέμε μάλλον συχνά, ναι. Της εκπαίδευσης αφορούν όλο τον κόσμο. Μπορεί να μην έχουμε παιδί, αλλά έχουμε κάποιον ανιψιό, έχουμε κάποιο, το παιδί κάποιου φίλου. Και σε κάθε περίπτωση η παιδεία είναι ένα αγαθό που αξίζει της προσοχής μας, μιας και όλοι που είμαστε φορολογούμενοι ούτως ή άλλως το επιδοτούμε. Σωστό. Και βεβαίως θα θέλαμε και
ξανά να δούμε σχολεία με πάρα πολλά παιδιά. Δυστυχώς, λέει και ο προκάτοχός σας κάποια στιγμή ότι δεν θα είναι απίθανο τα άμεσα επόμενα χρόνια να δούμε συγχωνεύσεις σχολείων ακόμη και μέσα στην πόλη της Καστοριάς, είχε πει κάποια στιγμή ο κ. Μπουτσιάδης. Δεν ξέρω, Ασούλη, πραγματικά είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δεν έχουμε παιδιά. Σαφέστατα. Το δημογραφικό για μένα είναι το νούμερο ένα ζήτημα της πατρίδας μας, όχι μόνο της παιδείας. Σε ό,τι αφορά όμως την παιδεία, έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο. Ναι. Μπορώ να πω, δηλαδή, να έχουμε εκπαιδευτικούς σε έναν βαθμό να καλύπτουμε τα σχολεία μας, αλλά να μας λείπουν τα παιδιά. Να μας λείπουν τα παιδιά, ακριβώς. Παλιά είχαμε μόνο ένα δάσκαλο στα σχολεία. Παλιά είχαμε το αντίθετο. Έχουμε πολλά παιδιά και λίγους εκπαιδευτικούς. Ναι, μα και παρέχουμε σήμερα στα παιδιά αγγλικών, πληροφορικής, μουσικής, καλλιτεχνικών. Είναι από το δημοτικό σχολείο, όχι στο γυμνάσιο όλα αυτά. Το ζήτημα είναι πού είναι τα παιδιά. Η μείωση είναι δραματική. Αν δείτε τα νούμερα που έχουμε, είναι πραγματικά νούμερα που παραπέμπουν σε μια περιοχή που βρίσκεται σε μια κάθετη πτώση, θα έλεγα, του μαθητικού δυναμικού. Σε ελεύθερη πτώση, θα έλεγα καλύτερα. Ναι, γιατί εμείς εδώ δεν πληττόμαστε μόνο από το δημογραφικό πρόβλημα, όπως ξέρετε, είναι και το ζήτημα το μεταναστευτικό, είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής μετανάστευσης, που στερεί συνεχώς οικογένειες από την περιοχή. Και θα φανεί αυτό και του χρόνου που έχουμε απογραφή. Θέλω που έχουμε απογραφεί και φανεί και στα, αυτό που λέτε, και στα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού. Κύριε Ρατσούλη, η στατιστική, εντάξει, είναι λίγο γενική, αλλά ξέρετε ότι μέσα από τα ληξιαρχεία το κράτος μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για το πόσες γεννήσεις έχουμε κάθε χρόνο. Τα στοιχεία τα έχουμε, τα ξέρουμε ναι. και γνωρίζουμε ότι στην επόμενη. Είχαμε παρουσιάσει τον τελευταίο πίνακα για τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά την Ελλάδα και φυσικά στην Καστοριά. Είμαστε στις κορυφαίες θέσεις των θανάτων σε σχέση με τις γεννήσεις. Ναι. Καμία σχέση θάνατη με τις γεννήσεις. Ναι. Η μέρα με τη νύχτα. Πολύ. Έτσι λοιπόν δεν ανανεώνεται κόσμος και πληθυσμός. Μοιραία. Εδώ συνέβησαν, είπαμε, πάρα πολλά. Ναι. Και οι μετανάστες σταμάτησαν πια να έρχονται. Δεν έχουμε δηλαδή πολλά παιδιά από τη γειτονική Αλβανία όπως γίνονταν τη δεκαετία του 90 που ενίσχυε και αυτό το μαθητικό δυναμικό μας. Δεν έχουμε πια αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δεν έχουμε τα δικά μας παιδιά εδώ. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν γεννάει ο κόσμος. Να βλέπουμε ότι οι γεννήσεις μετά το 2012 να έχουν πέσει γύρω στο 20-25%. Άρα, φανταστείτε ότι τα επόμενα χρόνια, καθώς αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία θα αρχίσουν να γράφονται στο δημοτικό, αναμένουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με αριθμούς και τα στατιστικά της εκπαίδευσης, αναμένουν μια πτώση της τάξης του 20-25% στο μαθητικό δυναμικό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και πόσο περισσότερο για μας που έχουμε όλα αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα που περιγράψαμε πριν. Κύριε Ξανθόπουλε, εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα για την πρώτη μας έτσι γνωριμία και με το κοινό και την Καστοριά από τη θέση που αναλάβατε, πολύ ευαίσθητη, επαναλαμβάνω, θέση. Θα τα λέμε συχνά πυκνά όποτε χρειάζεται για την εκπαίδευση. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι θεωρώ πολύ κρίσιμη τη συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είστε πραγματικά αυτοί που μπορούν να μεταφέρουν υπεύθυνες και σοβαρές πληροφορίες τόσο στον κόσμο για το τι συμβαίνει στην εκπαίδευση, όσο και σε εμάς. Γιατί είμαστε, ξέρετε, ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα fake news. Νομίζω η υπεύθυνη ενημέρωση έρχεται από άτομα και ραδιόφωνα σαν εσάς, που επώνυμα μπορούν να μιλούν και να μεταφέρουν σοβαρές απόψεις. Γι' αυτό και ο ρόλος σας είναι πολύ κρίσιμος στην τοπική κοινωνία και εμάς θα μας έχετε πάντα δίπλα σας για να επιλύουμε οποιαδήποτε απορία, αλλά και να δεχόμαστε οποιαδήποτε ανατροφοδότηση από εσάς για τυχόν προβλήματα και απορίες που έχει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε λίγο πριν το άνοιγμα τώρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και αυτό επαναλαμβάνω. Λογικά 7 Σεπτεμβρίου θα δούμε. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί και πιστεύω όλα θα πάνε καλά με την καλή διάθεση όλων μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.